Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στους φίλους του Ηρακλή, καλησπέρα στους ακροατές, ακροάτριες του Λίμπερο 107,4 και φυσικά της ώρας για μπλε. Εδώ είμαστε, δόξα τω Θεώ, πήγαμε, γυρίσαμε όλοι μας στη Λευκάδα, πήραμε αυτό που θέλαμε, περάσαμε ωραία, αν και η ημερήσια είναι κουραστική, η αλήθεια είναι. Αλλά όπως και να έχει, τα χιλιόμετρα δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε οι ώρες μας ενδιαφέρουν, όταν το αποτέλεσμα είναι τόσο γλυκό. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Δεν θα το κάνω, θα το κάνω. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ο ξάδερφός του χθες έχασε, 0-2. Δημήτρη το λέγανε, πώς τον λέει, Σπύρο. Σπύρο λέει τον αδερφό σου, οπότε δύσκολα να είναι ποδοσφαιριστής του Τηλικράτη. Δημήτρη πρέπει να το λέγανε. Μπήκε αλλαγή στο τέλος, αλλά δεν βοήθησε την ομάδα της Λευκάδας. Να τον μαλώσεις. Λοιπόν, δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί ότι ο Ηρακλής ήταν αυτός που έπρεπε και πήρε το αποτέλεσμα που θέλαμε όλοι. Την καλησπέρα μου σε όσους μας ακούνε είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου, μέσω του e-radio. Η χορηγή μας είναι εδώ κοντά μας, το καφέ μάγαζο, το οποίο είναι κοντά στον επαγγελματία του καφέ. Ετοιμάζει το καφέ σας από το α στο ω με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται ένα καφέ του σήμερα και κάθε μαγαζί ή γωνιά που σερβίρει καφέ. Ένα εσπρέσο βέντο για παράδειγμα θα το πίναμε τώρα από το καφέ μάγαζο. Κοντά μας και ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, τα ιταλικά του διακοσμητικά, όλα αυτά σε τιμές χοντρικής λιανικής, αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, με δύο καταστήματα, το ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, το πιο παλιό Καραολή Δημητρίου 24, στη Σταυρούπολη. Ρίξε μου καμιά ροκιά παύλα 5, για να τα πούμε όλα, μπίλοι μου. FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Και το mail της εκπομπής το έχουμε ανοιχτό, Blue Libero, μια λέξη, bluelibero@yahoo.gr για οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για αυτά που ένιωσα χθες που ήταν πολύ όμορφα συναισθήματα από το πρωί μέχρι και το βράδυ που γύρισα αργά στο σπίτι μου. Για αυτό το ταξίδι... Παύλα ημερήσια στη Λευκάδα, πολλά, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά συναισθήματα που μοιράστηκα με αρκετούς φίλους του Ηρακλή φυσικά και ήταν πολύ όμορφο όλο, πολύ όμορφο. Καταρχάς βλέποντας το παιχνίδι, να ξεκινήσω λίγο από το παιχνίδι, φαντάζομαι και εσείς που ήσασταν στο γήπεδο και ήσασταν πολύ και μπράβο σας γιατί και κάνατε όλο αυτό, που δεν είναι λίγες ώρες, είναι 9 ώρες πανέλα χωρίς τάσεις. Αρκετοί βέβαια το συνδύασαν το Σάββατο και καλά έκαναν και εξοδέψατε αρκετά χρήματα, γιατί και τα έξοδα είναι πολλά για να κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι στην Λευκάδα αυθημερών με βενζίνες, διόδια κτλ. Φαγητά, οτιδήποτε άλλο. Και μπράβο σας γιατί κάνατε για ακόμα μια φορά ένα παιχνίδι, ένα γήπεδο να είναι έδρα και τόσο μακριά. Και για ακόμη μια φορά ήσασταν υποδειγματικοί όλοι σας. Όλοι σας. Και πραγματικά η βοήθεια που έδωσε ο κόσμος προς την ομάδα αποτυπώνεται στον τρόπο που η ομάδα πανηγύριζε τα γκολ και που πήγε στο τέλος εκεί. Και ήμασταν τυχεροί γιατί και τα δύο μπήκαν από την πλευρά του κόσμου, και την γκολάρα του Παναγιωτούδη και την ακόμα πιο ωραία γκολάρα του Τάι. Κατευθείαν είδατε οι παίχτες προς τα που πήγαν. Ήταν πολύ όμορφα τα συναισθήματα να βλέπεις κόσμο στη Λευκάδα και να σε χαιρετά και να σε αγκαλιάζει, και πριν το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι να βλέπεις κόσμο να περπατάει μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο νησί, να πίνει τον καφέ του, να σε κορνάρει. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που νιώσαμε. Θέλω για ακόμη μια φορά να μεταφέρω την αγάπη μου στον καπετάνιο που έκανε σαν μωρό εχθές. Τον γνωρίσατε αρκετοί από εσάς, όσοι δεν τον ξέρατε όλα αυτά τα χρόνια που τον ακούτε εδώ κάθε φορά να τον βγάζουμε, έστω κάθε καλοκαίρι στην εκπομπή, τον καπετάν Κώστα. Για τον παππού, δεν, πραγματικά αστερεύουν τα λόγια μου. Είναι δύο περιπτώσεις αυτές εχθές που ανέβασα και μια φωτογραφία ογκόλυθη, πραγματικά. Για τον παππού στερεύουν τα λόγια μου. 85 χρονών άνθρωπος έκανε ημερήσια
Τον Άωσα Λευκάδα. Respect. Μεγάλο σεβασμό σε αυτόν τον άνθρωπο. Τον έχει Θεός καλά. Τον αγαπημένο μας Βαγγέλη. Και είναι παράδειγμα προς όλους. Χθες είδα και παιδιά από την Πάτρα, είδα και παιδιά από τη Μεσσηνία, είδα και παιδιά από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, δεν το συζητάω. Σε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, ήταν και ο καιρός τέτοιος, σκάσαμε στη ζέστη. Και το πεντάλεπτο από το γήπεδο στο αυτοκίνητο είναι από τα πιο έτσι γλυκά πεντάλεπτα που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Με όλο αυτόν τον κόσμο να με χαιρετάει και να με αγκαλιάζει, λες και δεν ξέρω εγώ τι κάναμε, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ο Ηρακλής. Αυτό είναι. Όταν κάποιος προσπαθήσει να μας ρωτήσει το γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Το γιατί αντιδράει κάποιος έτσι, το γιατί αντιδράει κάποιος διαφορετικά, δεν υπάρχει γιατί. Το γιατί είναι Ηρακλής. Αυτό είναι το γιατί. Με την τρέλα, με το πάθος, με τις μπύρες, με όλα. Με τα σκουφάκια που φερούν αυτή τη τρελή από το καπί. Το καπί είναι αρχικά. Τα σκουφάκια του Πόλο που είναι πολύ ωραία εικόνα. Δεν υπάρχει γιατί. Υπάρχει επειδή. Επειδή είναι ο Ηρακλής. Επειδή όπου κι αν είμαστε, όπου κι αν πάμε, όπου κι αν ταξιδεύει ο καθένας, το κάνει για τον Ηρακλή. Και χθες είχα πάρα πολλούς τέτοιους διαλόγους. Πάρα πολλούς τέτοιους διαλόγους είχα. Και είχα και φοβερές ατάκες. Δηλαδή, το θυμάμαι και γελάω. Η ατάκα του φίλου μου του Κυριάκου από το Άδενδρο, να είναι καλά, που μου είπε χθες κάποια στιγμή που βρεθήκαμε, είναι μένει. Θα μένει και θα τη θυμάμαι για καμιά 800 χρόνια μετά. Αλλά μέχρι να φτάσω στην ατάκα του Κυριάκου, επειδή τώρα διαβάζω πάλι ότι κάνουν δέλτα σίγμα έκτακτο για να αλλάξουν την ποινή του υποβιβασμού, ακόμα ένα δέλτα σίγμα κάνουν, να δω στα 5 καίγονται, δεν ξέρω, σήμερα βγήκε για όσους γνωρίζουν τρίτος υποβιβασμός, όχι τρίτη αφαίρεση βαθμών για τον Παναθηναϊκό, αλλά λένε ότι είναι η πρωτομαγιά αύριο και δεν μπορούν να τον υποβιβάσουν ακόμα, θα δούνε πότε θα το κάνουν, γιατί στους τρεις υποβιβασμούς, στις τρεις αφαιρέσεις βαθμών υποβιβάζεσαι κανονικά. Για τον Παναθηναϊκό ισχύει κάτι άλλο γνωστό, όπως και για κάποιες άλλες ομάδες που έχουν πρόβλημα με την αδειοδότηση. Γι' αυτό και θα συνεδριάσουν έκτακτα τα πουλάκια μου εκεί στη Super League για να αποφασίσουν να μην ισχύει η ποινή του υποβιβασμού, κάτι που δεν αποφάσισαν πέρυσι, κάτι που δεν είχε μπει πουθενά σε κανένα καπ. Και πάλι για ψήλου πίδημα και τζάμπα και με πολύ μεγάλο παράνομο και σκανδαλώδες τρόπο υποβίβασαν τον Ηρακλή για τρίτη φορά στα χαρτιά. Εχθές ο Ηρακλής έστειλε και με την παρουσία του και με την νίκη του που έκανε στην Λευκάδα, έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι όσες φορές και να το ρίξετε, θα επιστρέψει. Όσες φορές και να το χαντακώνετε, με το νου σας το χαντακώνετε, δεν θα πάψει ποτέ να στέκεται όρθιο στα πόδια του. Όσες φορές και αν τρίβετε τα χέρια σας για το ότι τον διαλύσατε, αυτός δεν διαλύεται. Και θυμάμαι εκλεκτούς συνάδελφους το καλοκαίρι εδώ στο χωριό μας να λένε ότι ο Ηρακλής πέθανε. Οι ίδιοι συνάδελφοι χθες λένε ότι ο Ηρακλής επιστρέφει. Για σας κύριοι πέθανε το καλοκαίρι, οπότε μην ασχολείστε άλλο μαζί του. Για μας που δεν πέθανε, επιστρέφει. Και θα επιστρέψει και του χρόνου. Και κάθε φορά που θα τον ρίχνετε, θα επιστρέφει. Γιατί έτσι έχει μάθει ο Ηρακλής. Όσες φορές και να τον ρίχνετε, τόσες να επιστρέφει. Με τα 16χρονα, με τα 17χρονα, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Γιατί αυτή εχθές η ομάδα έδειξε ανωτερότητα. Κέρδισε άνετα τη Λευκάδα εκτός έδρας και θα μπορούσε να βάλει και άλλα γκολ. Θα πει κάποιος πώς άνετα, ρε Γιώργος, το 80 φεύγα μπήκαν και τα δύο. Όποιος είδε το μάτς καταλαβαίνει τι λέω.
και έδειξε ανωτερότητα απέναντι σε μια ομάδα που και μεταγραφές έκανε και προετοιμασίες έκανε και πρώτη βγήκε στον όμιλό της και κανονικές φυσιολογικές συνθήκες είχε. Και εκείνο τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ο Ηρακλής δήλωσε συμμετοχή Πέμπτη και κατέβηκε στο πρωτάθλημα Κυριακή, αυτός ο Ηρακλής είναι που για κάποιους πέθανε. Αυτός είναι που εχθές κέρδισε 0-2 μέσα στη Λευκάδα τον Τηλικράτη και περιμένει τώρα πώς και πώς το Βόλο την Τετάρτη στις 5 για να είναι μόνος πρώτος και για να συνεχίσει να στέλνει τα μηνύματα επιστροφής του. Και αν ξέρετε, σε 2 χρόνια πρώτα ο Θεός που η ομάδα θα ξαίνει στην πρώτη εθνική, γιατί αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, ότι σε 2 χρόνια θα είναι πάλι στην πρώτη εθνική και να βρείτε πάλι τρόπο να τον ξαναρίξετε, γιατί κάτι θα σκεφτείτε εσείς, φωστήρες είστε φοβεροί, κάποια έμπνευση θα έχετε και να τον ξαναρίξετε, θα ξαναανέβει και θα βάλει και 4ο αστέρι στη φανέλα. Και να τον ξαναρίξετε, θα ξανανέβει και θα βάλει και 5ο αστέρι στη φανέλα. Και να τον ξαναρίξετε, θα ξανανέβει και θα βάλει και 6ο αστέρι στη φανέλα. Και όπως είπε ο τεράστιος φίλος μου Κυριάκος από το Άνδεδρο, όσες φορές και να μας ρίχνετε, τόσες θα ανεβαίνουμε και στο τέλος η φανέλα μας θα γίνει σαν τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με 50 αστέρια! Τι ατάκα έχεις πει ρε αδερφέ Κυριάκο, πραγματικά δηλαδή. Το τραγούδι είναι για την πάρτι σου. Όσες φορές και να μας ρίχνετε, τόσες φορές θα ανεβαίνουμε και θα αυξάνονται τα αστέρια μας. Μπορεί να τα ξεπεράσουμε τα 50-52, πόσα έχει η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα βάλουμε και πίσω. Αλλά δεν θα καταφέρετε ποτέ ένα πράγμα. Ποτέ να διαλύσετε την ιδέα του Ηρακλή. Όσα χωριά και αν γυρίσουμε, θα μάθουμε κι άλλα, μαθημένοι είμαστε, έχουμε πάει. Πλέον το GPS είναι χαραγμένο μέσα στον εγκέφαλο, δεν χρειαζόμαστε το μηχάνημα. Και σε κάποια φάση που συζητάμε έτσι μια ωραία παρέα χθες, από τις πολλές ωραίες παρέες που υπήρξαν στη Λευκάδα, και ξανά ένα μπράβο σε όλο τον κόσμο γιατί ήσασταν φοβεροί, και δεν το λέω για να το πω, το λέω γιατί το ένιωσα. Θα βρεθεί κάποιος απ' έξω, εκτός οικογένειας του Ηρακλή, και θα πει καλά εσείς πόσο τρελοί μπορεί να είστε που βγάζετε γούστα στην τρίτη εθνική κατηγορία και πίνετε τις μπύρες σας και λέτε τα τραγούδια σας και πάτε στις ταβέρνες σας και κάνετε τα γούστα σας και τα ταξίδια σας και στα καράβια ανεβαίνετε και παντού και τι πίνετε και δεν μας δίνετε. Ηρακλίνη είναι νέα ουσία αυτή. Πώς λέμε ινσουλίνη, υπάρχει και η Ηρακλίνη. Τώρα μου ήρθε αυτό. Την ξέρεις Βασίλη μου την ουσία. Βέβαια λέει. Και έτσι πως ήμασταν μια παρέα χθες και συζητούσαμε και λέμε δείτε πώς είμαστε τώρα και πόσο δεν μπορούν αυτοί έτσι. Γιατί λείπουν και πάρα πολλοί χιλιάδες που θέλουμε κάποια στιγμή να τους ξαναδούμε στο Καφτατζόγλιο για παράδειγμα. Αλλά αυτοί που πάνε παντού, αυτοί που έχουν την Ηρακλίνη μέσα τους, αυτοί που πάνε παντού και πάντα και που βγάζουν τα γούστα τους, τι θα κάνουνε αν κάποια στιγμή έρθει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και φέρει ένα κύπελο και φέρει ένα πρωτάθλημα. Και μου απαντάει ένας φίλος, πριν χρόνια απλά τη θυμήθηκα χθες την ατάκα, μου λέει πραγματικά θα ψάχνουν να μας βρούνε γιατί δεν θα ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, τέτοια χαρά δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε λέει. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς, εμείς έχουμε μάθει να μας πατάνε και να βγάζουμε γούστα, εμάς έχουμε μάθει να μας πολεμάνε και να βγάζουμε γούστα. Αν πάρουμε λέει κανένα κύπελο θα το χάσουμε τελείως λέει το μυαλό μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, έχω με χαρά να σας πω ότι πριν από λίγο εδώ μας επισκέφτηκε ένας καλός φίλος του Ηρακλή και μου έφερε ένα μίνι διαρκείας για το σκέπαστρο αξίας 50 ευρώ με παράκληση να δοθεί
σε κάποιον άνεργο φίλαθλο οπαδό του Ηρακλή. Έχω και άλλα 5, αλλά είναι τα 20 για το πέταλο. Σύνολο 6 για σήμερα. Τώρα όμως, πριν πάμε στο διάλειμμα, 23-10, 2-87 και 3-8, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, αυτό που λέω τώρα είναι μόνο για τους ανέργους. Ο πρώτος άνεργος φίλος μας, φίλος του Ηρακλή, που θα πάρει στο 23-10, 2-87 και 3-8, αυτόματα θα κερδίσει και το μίνι διαρκείας αξίας 50 ευρώ για το σκέπαστρο που θα το χρησιμοποιήσει αρχής γινωμένης από την Τετάρτη στο μάτς με τον Βόλο στις 5 στο Καφτατζόγλιο. Επαναλαμβάνω, αυτό το διαρκείας των 50 ευρώ, τώρα που σας λέω να πάρετε τηλέφωνο, μόνο για άνεργο. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ οι υπόλοιποι να το σεβαστούν και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ζητάω χαρτιά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποιος θα πάρει και θα πει ψέματα ότι είναι άνεργος και δεν είναι. Δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη λογική. Γι' αυτό και λέμε ένα τηλεφώνημα, τίποτα άλλο. Και τα στοιχεία του. Τα στοιχεία του, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου. 2310 287 888. Ο πρώτος άνεργος φίλος μας που θα πάρει τηλέφωνο, αυτόματα θα κερδίσει και το διαρκείας των 50 ευρώ για το σκέπαστρο. Για τα άλλα 5 θα περιμένετε να σας δώσω το σύνθημα μετά το διάλειμμα και σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Τα άλλα 5 των 20 ευρώ. Η Νατάσα γράφει: χθες ο κόσμος του Ηρακλή θύμισε τον παλιό καλό Ηρακλή. Εύχομαι την Τετάρτη το Καφτατζόγλιο να βράζει από κυανόλευκες φωνές. Να έρθουν τα χρόνια τα δοξασμένα μέσα σε μια μέρα. Έχω πρόβλημα και δεν πρέπει να φωνάζω, αλλά χθες και πάλι φώναξα παρατεταμένα και τις δύο φορές γκολ. Εγώ να δεις, η φωνή μου από τον Παναθηναϊκό και μετά δεν έχει στρώσει. Ειδικά την πρώτη πιστεύω έφτασε και στη Λευκάδα. Μαγεία ο Ηρακλής, μας ρίχνουν και ανεβαίνουμε μόνοι. Γιατί μόνο ο Ηρακλής κάνει τις ανηφόρες ομαλούς δρόμους, είναι η ψυχή μας. Και ξέρεις τι, μου λέει η Νατάσα, όσες φορές μας ρίχνουν, τόσες θα ανεβαίνουμε και μία παραπάνω δώρο. Βέβαια, μην τους δώσουμε ένα δωράκι. Να τους δώσουμε. Έχω και άλλα μηνύματα. Άντρε Καρβουνιάρη. Δεν θέλω να συγχυστώ. Λοιπόν, ανοίγω και αυτό. Ανανίας, άλλος αδερφός. Τι γράφει εδώ. Γράφει. Πενιντάστερος ημίθεος. Καλησπέρα Γιώργο. Μόνο εγώ έλειπα από τη Λευκάδα. Μη στεναχωριές. Έχουμε και Βόλο και Παραλίμνη να πάμε. Μη στεναχωριές, Ανανία μου. Ο Δημήτρης γράφει. Από τα πρώτα σας μηνύματα. Καλησπέρα. Δεν είναι τυχαίο που ο γαλαξίας μας είναι δημιούργημα του μυθικού Ηρακλή. Από τότε που έγινε το γάλα από το στήθος της θεάς Ήρας. Όπως καταλάβατε, έχουμε ξεφύγει. Όλοι τελείως, έτσι. Πήρε ο φίλος μας, Βασίλη μου. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε. Ο φίλαλος του Ηρακλή που βάσει της επιθυμίας του έτερου φίλου του Ηρακλή που μας έφερε εδώ το διαρκείας των 50 ευρώ για το σκέπαστο να είναι άνεργος επικοινώνησε πριν από λίγο. Θα μπορεί να το πάρει και την Τετάρτη από εδώ. Θα τον περιμένει στα γραφεία του Λίμπερο. Εδώ λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο. Μετά το διάλειμμα θα δώσω σύνθημα για τους 5 πρώτους που θα πάρουν τηλέφωνο για 5 μίνι διαρκείας των 20 ευρώ. Αυτά τα 5 θα τα πάρετε από το γήπεδο την Τετάρτη. Πριν πάτε στο μάτς κατευθείας. Μπαμπαμ. Κατευθείας είπα. Κατευθείαν. Okay. Πάμε, Βασίλη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε και με τα διαρκείας μας και με το ρεπορτάζ μας και με μια ατάκα Σπύρου Μπαξεβάνου και με μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με Born in the USA, φυσικά για την τεράστια ατάκα του φίλου μου, του Κυριάκου, για το ότι δεν μασάμε, όσες φορές και να μας ρίχνετε, τόσες θα ανεβαίνουμε. Και το πολύ πολύ η σημαία μας στο τέλος, η φανέλα μας στο τέλος, να είναι σαν την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με καμιά 50 αστέρια. 3 έχουμε ήδη. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Αστέρια υπερηφάνειας. Και τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι βάζουν αστέρια... Ας μην τα χαρακτηρίσω. Στον Ηρακλή μπαίνουν τα αστέρια υπερηφάνεια. Συνεχίζουμε εδώ με τον Καρφόπουλο, με τα υπέροχα του χρώματα, να βάψετε τους χώρους σας, να τους διαμορφώσετε πολύ όμορφα. Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη 23 10 60 13 16 και Κωνσταντίνου Καραμαλή το δεύτερο κατάστημα και το ολοκαίρινο 126 τηλέφωνο 23 10 306 307 να χτυπήσουμε και να
τσάι βοτάνων μαολί. Μου χρειάζεται, γιατί η φωνή μου τα έχει παίξει εδώ και μια εβδομάδα. Από το καφεμάγαζο φυσικά. Μπείτε και στο καφεμάγαζο.gr να πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Α! Καλά μου κάνετε και μου το θυμίζετε ορισμένοι. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν τίποτα. Από χιλιόμετρα εννοώ και ώρες. Και επειδή θέλουμε να βλέπουμε μπροστά, κύριε Ανανία, που εχθές αναχωρέθηκες, για να σε δω πρώτη αγωνιστική το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε ξεκινά η δεύτερη εθνική κατηγορία με το καλό. 700 χιλιόμετρα και 2 λεπτά. Το 2 λεπτά μου άρεσε όταν το έβαλα χθες στο Google. 700 χιλιόμετρα και 2 λεπτά να πας. Και 700 χιλιόμετρα και 2 λεπτά να έρθεις. Σπάρτη Ηρακλής, πρώτη αγωνιστική, 0-2. Άντε να σας δω. Εκεί θα είμαστε. Ένα το κρατούμενο, υπολογιστή μου τα ξανάπαιξε. 2 το κρατούμενο, το ίντερνετ τα ξανάπαιξε. 3 το κρατούμενο, 2310-287-38. Οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε από τώρα και δώστε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο, θα κερδίσετε αυτόματα 5 μίνι διαρκείας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ορμάτε να τα τσαλακώσετε. Υποσημείωση, παύλα σημείωση, θα τα πάρετε απευθείας από το γήπεδο την Τετάρτη, έξω από τα επίσημα. Οι 5 πρώτοι. Καλό θα είναι να συμμετέχουν και άνεργοι και φοιτητές σε αυτό. Πάντα το λέω. Προτεραιότητα σε εσάς. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε και detective. 2310-287-38. Οι 5 πρώτοι, από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω τον Μπίλη απέναντι, αέρα θα τα κάνετε σε ένα λεπτό. Τα 5 διαρκείας αυτά σας περιμένουν, θα σας περιμένουν την Τετάρτη. Μην πάτε 5 παρά 1, πάτε νωρίτερα να τα πάρετε εκεί έξω από τα επίσημα, που είναι το ειδικό stand για τα διαρκείας, και να μπείτε στο παιχνίδι με το Βόλο, να ρίξετε και 3 γκολ και να δείτε και τα άλλα 2 μάτς μετά που θα απομένουν με Απόλλωνα Παραλιμνίου και Τηλικράτη, που είναι και συνεχόμενα, έτσι. Τα μίνι διαρκείας έχουν την αξία 3 συνεχόμενων αγώνων αρχής γινωμένης από την Τετάρτη. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, και μάλλον δεν θα χρειαστεί να το ξαναπώ. Το είπα για τελευταία φορά, γιατί βλέπω φωτιά πήρε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Νέστορας γράφει: την Τετάρτη υποδεχόμαστε τον Δήμαρχο Βόλου. Μετά τη λήξη του αγώνα θα προσφέρεται κονιάκ και πτυφούρε. Έμαθα, λέει, ότι θα είναι όλα αυτά εκεί. Ναι. Και ελίτσα θα έχουμε. Θα έχουμε και ελίτσα, φίλε Νέστορα. Τι κάναμε, Μπίλη μου, τελειώσαμε. Από το γήπεδο, ναι, επειδή τον ακούω τώρα που μιλάει με τον κόσμο έξω. Από το γήπεδο. Από το γήπεδο. Οι νικητές της προηγούμενης εβδομάδας που δώσαμε τα 5 μίνι διαρκείας από τον φίλο εκτός Θεσσαλονίκης που τα αγόρασε και μας τα έδωσε, από εδώ όσα ήταν από το Λίμπερο δόθησαν, είναι 2 που έχουμε συνονιστεί να τα πάρουν από την Boutique, να πάνε να τα παραλάβουν. Οι σημερινοί 5 θα πάνε, ξαναλέω, πριν ξεκινήσει το match την Τετάρτη, 4-4,5 κάπου εκεί, να πάτε στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο, στο οποίο θα στεναχωρηθώ, δεν θα εκνευριστώ, ούτε θα τσατιστώ, θα στεναχωρηθώ αν δεν δω την Τετάρτη χιλιάδες κόσμου. Θα στεναχωρηθώ αν δεν δω την Κυριακή με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου χιλιάδες κόσμου. Θα στεναχωρηθώ αν δεν δω την παράλληλη Κυριακή με τον Τηλικράτη στο Καφτατζόγλιο, στα 3 συνεχόμενα εντός έδρας χιλιάδες κόσμου. Να είστε υπερήφανοι που είστε Ηρακλής. Και τη μαύρη πέτρα που ρίξατε πίσω σας, να την ξαναβάψετε μπλε. Δεν έχετε πάψει να είστε Ηρακλής. Απλά κάτι σας έχει κάνει να είστε μακριά. Δείτε τους άλλους τρελούς που είναι κοντά πόσο καλά περνάνε. Δείτε τους άλλους τρελούς που είναι μέσα στο γήπεδο το τι κάνουν για σας. Και σκεφτείτε το τι έχει γίνει φέτος μέσα σε λίγους μήνες. Υπάρχουν ομάδες που είτε πέφτουν αγωνιστικά, που δεν ισχύει για τον Ηρακλή, είτε τις ρίχνουν στα χαρτιά, που πάλι δεν ισχύει για τον Ηρακλή, γιατί μόνο τον Ηρακλή ρίχνουν στα χαρτιά. Δεν ισχύει για τους άλλους μάλλον. Που κάνουν χρόνια να ξεφύγουν από γάμα β' εθνική. Και ο Ηρακλής μέσα σε λίγους μήνες
σηκώνει κεφάλι. Και είναι πρώτος αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει και ένα γκολ παραπάνω από τον Βόλο που κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου χθες και δυσκολεύτηκε από ό,τι φάνηκε. Θα τον δούμε την Τετάρτη. Καλώς τα παιδιά. Οι τρελοί λοιπόν που δεν έχουν χάσει αυτά τα γούστα και οι τρελοί που αποτελούν το ποδοσφαιρικό τμήμα περιμένουν και εσάς να επιστρέψετε. Τρία μάτς έμειναν άλλωστε. Φίλοι μου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να ακούσουμε για λίγο μια ατάκα από τον Σπύρο Μπαξεβάνο από χθες, 1,5 λεπτό περίπου είναι, Βασίλη μου, και να επιστρέψουμε ξανά για να πάμε και στη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για το τελευταία 10-12 λεπτά της εκπομπής. Αρχικά, ακούμε τον προπονητή του Ηρακλή από το μάτς. Αυτά από τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο, που εχθές χρειάστηκε και έκανε και την παρέμβασή του. Νομίζω ότι έδωσαν μια φρεσκάρα ή φρεσκάρα. Το φρεσκάρα είναι η ιταλική λέξη, το φρεσκάδα. Μια φρεσκάδα με τον Αμαραντίδη και τον Λέο Ντεσμέντ, έτσι έγινε ακόμα πιο πιεστική ομάδα. Όχι ότι δεν ήταν με τον Πτηνόπουλο και τον Παπαδόπουλο που βγήκαν τα παιδιά. Ήταν καλύτερος ο Ηρακλής. Ήταν θέμα χρόνου. Και χρειάστηκε να μπουν δύο γκολάρες και ένα δοκάρι φοβερό του Τάι νωρίτερα για να έρθει το 0-2. Αφού δεν έμπαιναν διαφορετικά, να χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να επανάλληλε το τέτου Ρόβα νωρίτερα και στο πρώτο ημίχρονο. Τελειώσανε οι πέντε, έτσι. Τον τρελάνατε το Βασίλη έξω. Τον τρελάνατε το Βασίλη έξω. Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Πάμε στο τηλεφωνικό μας ραντεβού, γιατί πρέπει να τρέξουμε. Να πω ότι οι νικητές, οι πιο γρήγοροι πέντε, όσον αφορά το πρώτο για το μήνυμα διαρκείας των 50 ευρώ, είναι ο κύριος Λευτέρης Ανδρεασίδης, θα έρθει την Τετάρτη το πρωί να το παραλάβει. Αύριο είναι πρωτομαγιά, έτσι, δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Και οι πέντε πιο γρήγοροι για τα 5-20 για το πέταλο, τα μήνυ διαρκείας, θα περάσουν, το ξαναλέω, μην έρθετε από εδώ. Μόνο ο φίλος ο Λευτέρης θα έρθει από εδώ, γιατί είναι το 50 που το έχουμε εδώ. Τα υπόλοιπα 5 δεν τα έχουμε στην κατοχή μας. Σε συνεργασία με τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή θα είναι στο γήπεδο και θα σας περιμένουν. Εκεί έξω από τα επίσημα, στο ειδικό stand. Φαντάζομαι όλοι ξέρετε που είναι αυτό. 4-4,5 να πάτε με την ταυτότητά σας. Ο Παναγιώτης Νταλιόπουλος, ο Αναστάσης θα είναι αυτός, Σιδηράς. Ο Άλεξ Κάγιας, συγγνώμη αν λέω κανένα επίθετο λάθος. Ο Γιώργος Μπουζ... Εντάξει ρε φίλε, Καγιάς. Μπορεί να... ο Άλεξ Καγιάς. Εντάξει ρε Βασίλη, μην παράζει Βασίλη. Ο Γιώργος Μπουσμπούκης και ο Αθ Αντωνιάδης. Ο Αθ πρέπει να είναι Αθανάσιος λογικά, ε. Όχι, εντάξει, για να προλάβεις, εντάξει, για να προλάβεις. Τι έχουμε, το έχουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού, τι έγινε. Τον έχουμε. Γιατί δεν μιλάς. Λοιπόν, ξαναλέω, Νταλιόπουλος, Σιδηράς, Καγιάς, Μπουσμπούκης, Αντωνιάδης, 4-4,5, πιο νωρίς αν θέλετε, να είστε στο ειδικό stand. Εγώ θα στείλω τώρα τα ονόματά σας για να πάρετε πριν ξεκινήσει το match με τον Βόλο. Κύριε Νίκο Βαφιάδη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο και εσάς και στους συνοπαδούς μας. Γεια σου Πρόεδρε. Τι γίνεται? Καλά, πολύ καλά. Καλά ήταν αφού εστέθηκε με επιτυχία το πρώτο μεγάλο ραντεβού από τους 6 τελικούς τους οποίους έχουν μείνει. Είμαστε καλά. Δεν έχω διαβάσει την ανακοίνωση. Θα μας τα πεις εσύ που βγάλατε για να ευχαριστήσετε τον Τηλικράτη. Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω. Και εγώ προσωπικά ως Γιώργος εννοώ, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι, παρά το ότι δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε αρκετά κομμάτια, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Σε αυτό που ήταν να κάνουν, το κάνανε και με το παραπάνω. Και νομίζω και αυτό γράφεται και στη σημερινή σας ανακοίνωση ως ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι. Ειλικρινά, μείναμε εντυπωσιασμένοι από την φιλοξενία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και να ανταποδώσουμε. Και να ανταποδώσουμε. Θα την ανταποδώσουμε βεβαίως. Όποιος είναι καλός και συμπεριφέρεται με ωραίο τρόπο στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής από την πλευρά του θα του συμπεριφερθεί ακριβώς το ίδιο. Οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι από την πρώτη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας, ήταν ο αντιπρόεδρος. Ό,τι χρειαστείτε, μας έκανε ένα τραπέζι, ό,τι χρειαστήκαμε στο γήπεδο εδώ πέρα, σε κάποια φάση τον είδα τον άνθρωπο, έπαιρνε νερά και μοίραζε και κοιμούσε ακόμα και στον κόσμο και στους δημοσιογράφους.
για τον πρόεδρο μιλάω, τον κύριο Κατοπόδη. Ναι. Βραβεύσαν τον Ηρακλή, χειροκροτήσανε τον Ηρακλή, δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα, βοηθήσαν τον κόσμο. Πραγματικά, ειλικρινά, ήταν εξαιρετική η φιλοξενία η οποία μας έδωσε τελικά της Λευκάδας και πραγματικά του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτήν την προσπάθειά τους. Είναι, από ό,τι μάθαμε κιόλας, μια πολύ ιστορική ομάδα, γιατί είναι από το 1927, δεν είναι μια ομάδα, δηλαδή έχει πολύ μεγάλη ιστορία και από ό,τι φάνηκε, με αυτά που μιλήσαμε και από τους ανθρώπους του νησιού, η Λευκάδα είναι ένα νησί με τρομερή αθλητική παιδεία. Έχει δύο ομάδες στη γάμα, δύο ομάδες ποδοσφαιρικές στη γάμα εθνική. Είχε μια ομάδα, τη Δόξα Λευκάδα, στο μπάσκετ στην Α1 και τώρα στην Α2. Και οι γυναίκες τους ακόμα είναι στην Α1. Πάθα πλάκα το ότι μπορεί ένα τόσο μικρό νησί να συντηρεί τόσες πολλές ομάδες και να έχει τόσο μεγάλη δυναμική. Και μπράβο τους και μακάρι να συνεχίσουν, γιατί χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ανθρώπους και τέτοιου είδους ομάδες σαν ελληνικό ποδόσφαιρο με όλες αυτές τις παθογένειες τις οποίες πώς, έχουμε. Νίκο, πώς ένιωσες που είδες αυτό που είδες χθες με τον κόσμο? Εντάξει, όσο και να το ξέρουμε, είναι πάντα ωραίο όταν το ξαναβλέπουμε. Σίγουρα, γιατί το ξέρουμε, έτσι, δεν το έχουμε ζήσει πρώτη φορά. Νιώσαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση ότι υπήρχε τόσος πολλής κόσμος ο οποίος κατέβηκε να στηρίξει την ομάδα. Τους ευχαριστούμε γιατί ήταν απολύτως κόσμοι, δεν προκαλέσαν το παραμικρό, ήταν άψογοι σε όλα τους. Τα ίδια τα εύσημα μας έδωσε και ο αστυνομικός διευθυντής φεύγοντας, ότι είχε ακούσει πριν πάμε εμείς τα χειρότερα και τελικά διεύσευσαν τους πάντες εκτρά ότι θα δημιουργούσαν οποιοδήποτε θέμα. Ήταν απολύτως κόσμοι και σωστοί στη συμπεριφορά τους οι οπαδοί και μας έδωσε και τα συγχαρητήρια από την αστυνομία για τη στάση που κράτησε ο κόσμος του Ηρακλή και εντυπωσίασε πάρα πολύ θετικά όλους τους ανθρώπους στο νησί, εκτός δηλαδή από τους αστυνομικούς και τη διοίκησή τους. Και ακόμα ένα, πώς αισθάνεσαι, αν και αυτή η ερώτηση είναι λίγο κλισέ που κάνουμε. Εγώ μου ήρθε στο μυαλό εκείνη τη στιγμή που περιέγραφα το μάτς και κυρίως το δεύτερο γκολ που σφράγισε ο Ντάι με αυτή την κολάρα το διπλό, μου ήρθε στο μυαλό πάλι ο Σεπτέμβριος. Μου ήρθε στο μυαλό πάλι ο Οκτώβριος. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μου αυτό που έχει γίνει αυτούς τους μήνες. Και επειδή είσαι ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του σε αυτό το πράγμα και σε εκείνη την απόφαση, μαζί με τον κόσμο φυσικά που ήταν κοντά, δεν ξέρω αν κάθε φορά που βλέπεις τον Ηρακλή πρώτο, γιατί τώρα που μιλάμε είναι πρώτος και στα μπαράζ, γιατί έχει ένα γκολ παραπάνω από τον Βόλο και με το καλό να κερδίσει θα είναι τελείως πρώτος την Τετάρτη, αν και εσύ σκέφτεσαι το ίδιο έντονα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και το πώς ήταν το τότε και το που είμαστε στο τώρα. Ειλικρινά, Γιώργο, οι εικόνες... Δεν είναι πολύ μακρινό, συγγνώμη, το τότε. Έτσι, όχι, είναι οι εικόνες οι οποίες συνάντησα ως πρόεδρος του Ερασιτεχνικού Σωματείου από τον Αύγουστο, όταν πρώτο πήγα στη Μίκρα και άρχισα να βλέπω πολύ πριν αποφασιστεί ότι θα πάμε στη Γάμα Εθνική, οι εικόνες της εγκατάλειψης που έβλεπα στη Μίκρα, το γεγονός ότι τα πάντα ήταν καμένα και δεν υπήρχε τίποτα. Αυτές οι εικόνες πραγματικά δεν θα μου φύγουν ποτέ από το μυαλό μου, γιατί ήταν εικόνες οι οποίες πραγματικά όχι απλά δεν τιμούσαν το σύλλογο και τον Ηρακλή, αλλά με έφεραν μια θλίψη ότι τα πάντα γύρω μου έχουν καταστραφεί. Οπότε αυτές οι εικόνες και όλα αυτά τα οποία έζησα από τότε έως και σήμερα θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά. Βλέποντας όμως αυτή την προσπάθεια, βλέποντας αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει ο ίδιος ο κόσμος του Ηρακλή, γιατί αυτή η ομάδα είναι δημιούργημα και είναι στηριζόμενη κατά ένα από τη συντριπτική πλειοψηφία των χρημάτων από τον ίδιο τον κόσμο. Το αν λέγαμε ότι το μήνα Οκτώβριο ο Ηρακλής θα βγει πρωταθλητής και αν λέγαμε ότι αυτή η ομάδα θα διεκδικήσει τα μπαράζ ανόδου και ότι τα πάντα θα είναι πληρωμένα και στην ώρα τους και ότι ο κόσμος μαζί με τη βοήθεια κάποιων ανώνυμων χρηματοδοτών θα είχε βάλει πάνω από 220.000 ευρώ χωρίς με μηδέν κρατικές χορηγήσεις και οτιδήποτε άλλο σε αυτή την κατηγορία και με αυτού του είδους την κατάσταση, πιθανότατα εκτός από τρελό μπορεί να με λέγανε γραφικό και ότι βλέπω φαντάσματα. Ευτυχώς όμως ο Ηρακλής κατάφερε να κάνει έναν 13ο άθλο και πραγματικά σου λέω ότι μπαίνοντας στον Ηρακλή μπήκα ως ένας τρελαμένος οπαδός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ούτε την πείρα ούτε τις γνώσεις. Και όλη αυτή η ιστορία από τον Ηρακλή με μεγάλωσε ως άνθρωπο. Ίσως με έκανε λίγο πιο σοφότερο, ίσως με έκανε λίγο πιο υπεύθυνο, γιατί το να είσαι ο πρόεδρος του Ηρακλή
είναι μια τεράστια τιμή, αλλά είναι και μια τεράστια ευθύνη. Γιατί δεν είσαι ένας πρόεδρος σε μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει πίεση και δεν υπάρχει κανένας, αλλά εκπροσωπείς ένα τεράστιο σύλλογο με 110 χρόνια ιστορίας και με χιλιάδες κόσμου τον οποίο τον ακολουθεί. Οπότε όλο αυτό το οποίο έχω ζήσει ακόμα δεν μπορώ να το, πώς να σου πω, να το αποτυπώσω, δεν έχω καθίσει να το σκεφτώ. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και όλα αυτά. Ακόμα έχουμε δρόμο, μην το σκεφτείς. Έχουμε δρόμο. Ακόμα έχουμε δρόμο. Στο τέλος της χρονιάς, όταν θα τελειώσω εκεί και πλέον θα είμαστε στη Β' Εθνική και θα τελειώσουν ό,τι έπρεπε να τελειώσουν και θα είναι εκεί, τότε θα μπορέσω να καθίσω με την ησυχία μου και να σκεφτώ όλα αυτά τα οποία έγιναν και να τα κρατήσω κάποια για τον εαυτό μου. Πάντως, ειλικρινά, νιώθω μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι και ότι έχω καταφέρει αυτά που έχω καταφέρει. Και αυτό το οποίο έχουμε κάνει με έλλειψη βασικού χρηματοδότη. Πες γιατί μου λίγο... Ναι. Είμαι ο πρόεδρος, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε το μοντέλο που ακολουθείται κατά κόρο στην Ελλάδα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην ίδια οικονομική κατάσταση όπως βρίσκεται ο κάθε απλός άνθρωπος που υποστηρίζει τον Ηρακλή. Πες μου λίγο, Νίκο, για τα δεδομένα ενώψη της Τετάρτης, για τις κινήσεις της διοίκησης όσον αφορά εισιτήρια, φιλοξενούμενους, Βόλος, δεύτερο παιχνίδι, όλο αυτό το κομμάτι που καταλαβαίνεις ότι αφορά πάρα πολύ τον κόσμο. Ωραία. Καταρχήν να ευχαριστήσω δημόσια το Λίμπερο για την κίνηση την οποία έκανε να αγοράσει κάποια εισιτήρια διαρκείας και να τα διαθέσει στον κόσμο. Όπως επίσης θα δοθούν και την Τετάρτη, μιας και το λες και σε ευχαριστώ. Με το Λίμπερο, αυτό πήγα να πω, ότι σε συνεργασία με το Λίμπερο θα δώσουμε και 5 εισιτήρια διαρκείας σε παιδιά που είναι άνεργοι, γιατί για να μπορέσουν να έρθουν και αυτά να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες και την προσπάθεια που κάνει. Τα 5 ήδη δόθηκαν σήμερα. Τα 5. Και ευχαριστούμε και την Τετάρτη τα 5 που έχουν αγοραστεί από το σταθμό. Ναι. Επίσης θα τυπώσουμε και κάποια εισιτήρια του 1 ευρώ ήδη έχουν τυπωθεί, τα οποία θα τα δώσουμε βεβαίως ανεφαντητή μου για κάποια παιδιά πάλι που δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν και αυτά στο γήπεδο. Θέλουμε όποιος είναι να μπει στο γήπεδο του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, είτε να έχει διαρκείας, είτε να έχει εισιτήριο ακόμα και το 1 ευρώ. Προτιμώ δηλαδή να βλέπω ανθρώπους με εισιτήριο να μπαίνουν μέσα, παρά αν και φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά η φιλοσοφία μας είναι ότι θέλουμε όλοι να έχουν το απαιτούμενο χαρτάκι τους για να μπουν μέσα. Από εκεί και πέρα, στα μέτρα τάξης που πήγανε και ο Μάκης Σαρλής και ο Βλάσης, συζητήθηκε το γεγονός ότι εμείς είμαστε δεκτικοί και έχουμε δώσει σε όποιον μας ζήτησε εισιτήρια χώρο για να μπορεί να έρθει, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται τα παιχνίδια παρουσία και με παρουσία οπαδών και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Βέβαια ο Βόλος μας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κόσμο που τον ακολουθεί και ότι δεν τυπώνει εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους. Αυτά συζητήθηκαν σήμερα. Βεβαίως κάποιες προσκλήσεις, κάποια άτομα 50-60 θα μπορέσει να φιλοξενήσει σίγουρα στο πλαίσιο της φιλοξενίας, αλλά είναι στάση τους λόγω του γεγονότος ότι είναι μια νεοσύστατη ομάδα να μην εκδίδει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, γιατί δεν έχει το λαϊκό αίρισμα ακόμα και στο Βόλο τον οποίο βρίσκεται. Από εκεί και πέρα εμείς επειδή συζητήθηκε και έχει βγει και προς τα έξω ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και ο δήμαρχος του Βόλου ο κύριος Μπέος, εμείς συζητήσαμε και εξηγήσαμε από την αρχή ότι δεν έχουμε πρόβλημα να φιλοξενήσουμε κανέναν, αλλά θα πρέπει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν και ότι θα πάει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να καθίσει εκεί πέρα χωρίς να υπάρχουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχει και μια μικρή προϊστορία, το εξηγήσαμε ήδη και στους ανθρώπους. Δεν τη λες και μικρή. Δεν τη λέω και μικρή, απλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι επειδή έχω μια θεσμική θέση και επειδή λέμε αυτά που μπορούμε να πούμε, τους εξηγήσαμε πάντως ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να φιλοξενήσουμε κανέναν, αρκεί να συμμορφωθεί και αυτό σε κάποιες υποδείξεις τις οποίες θα κάνουμε, να έρθει να δει το παιχνίδι και να πάει στην Ευγή της Παναγιάς να μην έχει κανένα πρόβλημα και να μην δημιουργηθεί και να πάρει και το 2-0 μαζί του, να μην ξεχάσει. Ας πάρει και το 2-0 μαζί του, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι θα παίξουμε στα ίσα, μας ενδιαφέρει να πάρουμε το ποτάλιμο, μας ενδιαφέρει να βγούμε πρώτοι ακόμα και στα μπαράζ ανόδου, γιατί είμαστε ο Ηρακλής, δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα άλλο, το απόλυτο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε να γνωρίζει ο κόσμος εν ώψη Τετάρτης? Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι καλό είναι, λόγω του γεγονότος ότι θεωρώ ότι η προσέλευση του κόσμου δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί είναι και το ειδικών συνθήκων παιχνίδι λόγω των προηγούμενων των οποίων είπαμε, αλλά και το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά αξίζουν πραγματικά της προσοχής και το συγχαρητηρίων από όλη την οικογένεια του Ραϊκού.
για αυτό το οποίο, τον άθλο τον οποίο έχουν πετύχει. Όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο και όσοι έχουν ασχοληθεί με άθλημα, ξέρουν τι σημαίνει με μια ομάδα χωρίς προετοιμασία, χωρίς βασική χημεία και μόλις 2,5 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, τι σημαίνει να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί ο Ηρακλής από την τρίτη αγωνιστική και έπειτα έκανε πρωταθλητισμό. Και ήταν πολύ δύσκολο το να κάνεις πρωταθλητισμό χωρίς να έχεις όλα τα εχέγγυα αυτά που θα έπρεπε να έχεις από την αρχή του καλοκαιριού και με όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτά τα παιδιά πραγματικά αξίζουν, όπως και το τεχνικό team, όπως και οι δύο προπονητές οι οποίοι είχαμε και όλοι, πάρα πολλά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο έχουν καταφέρει μαζί με τη διοίκηση. Ειλικρινά, καλό είναι να έρθουν από νωρίς. Καλό είναι να έρθουν από νωρίς. Γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή το γνώριμο του Έλληνα είναι να τα αφήνει τελευταία στιγμή και να έρχεται παρά 10, παρά 5, παρά 20 να πάρει διαρκείας, να πάρει εισιτήριο για να καθυστερήσουν να μπουν στο γήπεδο, ας έρθουν πιο νωρίς αυτοί που θέλουν να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας για να γίνει σωστά η δουλειά, για να μπορούν τα κοπέλες να εξυπηρετήσουν και να είναι από την αρχή του παιχνιδιού. Και κατά πάσα πιθανότητα, κατά μεγάλη πιθανότητα, να ανακοινώσω και σήμερα γιατί μιλήσαμε, ότι την Κυριακή πιθανότατα θα γίνει και η στέψη του πρωταθλητή μαζί με τα μετάλλια στο παιχνίδι της Κυριακής. Πιθανότατα θα ενημερώσουμε σχετικά τις επόμενες μέρες. Ωραία. Να είστε καλά, ραντεβού την Τετάρτη. Να είστε καλά και να όλοι μαζί να πάμε τον Ηρακλή εκεί που, από εκεί που δεν έπεσε ποτέ και να βρει τον τρόπο πλέον ο Ηρακλής να είναι ο παλιός καλός Ηρακλής, ο δυνατός Ηρακλής που όλοι αγαπήσαμε. Θα πρέπει να πάμε άμεσα σε αυτό μόλις τελειώσει το αγωνιστικό και ανέβει η ομάδα. Άμεσα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο τον Βαφιάδη, τον πρόεδρο του Ηρακλή. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι σε Σταύρο Κόλκα και Γιάννη Γιαννούλη που ακολουθούν με την εκπομπή Ντουέτο. Αύριο πρωτομαγιά δεν θα μας ακούσετε. Την Τετάρτη θα μας ακούσετε κατευθείαν στο γήπεδο, απευθείας στο γήπεδο. Ζωντανή μετάδοση στις 5, περιγραφή Ηρακλής Βόλος. Μεγάλο ραντεβού εκεί, χιλιάδες να είστε και να έρθει ακόμα μια πολύτιμη νίκη για την πρωτιά στα μπαράζ. Καλό βράδυ σε όλους.